βρήκα τουλάχιστον μια μικρή γεύση πήραμε από τους τίτλους των τοπικών εφημερίδων και πάμε γρήγορα στο Δημαρχείο που εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χάιδο Σαμαρά, η οποία είναι οργανώτηρα του ΆΣΤΑ. Τι είναι αυτό? Μιλάμε για την προσομοίωση επιστημονικού συνεδρίου για μαθητές που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο Κολέγιο Ανατόλια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαμαρά. Καλημέρα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις να σας κάνουμε, κυρία Σαμαρά. Το ΆΣΤΑΚ είναι ένα συνέδριο επιστημών και τεχνολογίας. Για είναι παιδιά. Μια προσομοίωση επιστημονικού συνεδρίου, ακριβώς. Είναι ένα συνέδριο το οποίο προσομοιώνει ένα πραγματικό επιστημονικό συνέδριο, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν. Ξεκινάει αυτή την Παρασκευή στο Κολέγιο Ανατόλια. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνει το Κολέγιο Ανατόλια αυτό το μαθητικό συνέδριο. Και τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ένα θέμα, μάλλον έχουν ήδη επιλέξει ένα θέμα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ένα θέμα που προέρχεται από τον τομέα των μαθηματικών φέτος, τον τομέα των μαθηματικών της φυσικής ή της πληροφορικής. Και έχουν κάνει έρευνα πάνω στο θέμα αυτό, έχουν συγγράψει μια επιστημονική εργασία ή έχουν προετοιμάσει μια έκθεση για να δείξουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Θα έρθουν λοιπόν στο Κολέγιο Ανατόλια την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες, στις συνεδρίες δηλαδή όπου τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Το Κολέγιο Ανατόλια διοργανώνει, όπως σας είπα, αυτό το συνέδριο για τρίτη φορά. Φέτος συμμετέχουν πάνω από 50 σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πόσα? Είναι πάνω από 52 σχολεία περίπου συμμετέχουν. Και οι μαθητές που συμμετέχουν? Από όλη την Ελλάδα έχουμε. Είναι περίπου 500 στον αριθμό φέτος. Μεγάλος αριθμός. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλη όρεξη από τα παιδιά. Νομίζω ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται να κάνουν έρευνα, ενδιαφέρονται για αυτό που λέγεται διερευνητική μάθηση, το οποίο δεν τους επιτρέπει η τάξη, η παραδοσιακή να κάνουν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και συμμετοχή από τα παιδιά. Υπάρχει αυτή η συμμετοχή, έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τη συμμετοχή των παιδιών. Και βέβαια, ακούγοντάς το, είναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο εξειδικευμένο το να κάνεις ένα παιδί να θέλει να γνωρίσει και να ερευνήσει. Φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς οι εκπαιδευτικοί, οι διοργανωτές, κάποιους τρόπους για να το κάνετε πιο διαλεαστικό όλο αυτό. Κοιτάξτε, φαίνεται λίγο ότι ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, αλλά νομίζω ότι εμείς απευθυνόμαστε σε δύο κατηγορίες παιδιών. Πραγματικά, απευθυνόμαστε πρώτα-πρώτα στα παιδιά τα οποία έχουν μία κλίση ίσως για τις θετικές επιστήμες, για τα μαθηματικά, για τη φυσική, για τη χημεία, για τη βιολογία. Αλλά με την προβολή που έχει γίνει του συνεδρίου μέχρι τώρα, εάν έρθουν τα παιδιά, οι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και ζήσουν λίγο αυτή την εμπειρία του ΆΚΣΤΑΚ, νομίζω ότι ενθουσιάζονται και στη συνέχεια θέλουν να κάνουν και οι ίδιοι κάτι που να μοιάζει με μια επιστημονική εργασία. Πέρα όμως από το ερευνητικό κομμάτι, στο ΆΚΣΤΑΚ υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα έχουμε για δεύτερη φορά φέτος έναν διαγωνισμό μαθηματικής και λογικής σκέψης, όπου τα παιδιά σε ομάδες τριών έρχονται και συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό προσπαθώντας να επιλύσουν γρίφους λογικής και μαθηματικής σκέψης. Φέτος είχαμε 113 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Ήδη έχουν γίνει δύο προκριματικοί. Αν ενδιαφέρεται κάποιος να δει τι είναι αυτός ο διαγωνισμός, μπορεί να έρθει στο Κολέγιο Ανατόλια αυτή την Παρασκευή στις 6 και 4 και να δει με πόση χαρά και με πόσο ενθουσιασμό τα παιδιά προσπαθούν να επιλύσουν αυτούς τους γρίφους. Ηλικίες παιδιών. Πέρα από αυτό, βέβαια, ηλικίες παιδιών, παρότι εμείς είπαμε από τρίτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου, βλέπουμε ότι οι ηλικίες όλο και πέφτουν, δηλαδή θέλουν να συμμετέχουν και παιδιά από δευτέρα γυμνασίου, από πρώτη γυμνασίου, και έτσι πράγματι φέτος, ενώ πέρσι είχαμε 21 ομάδες που συμμετείχαν, φέτος έχουμε 113 όπως σας είπα, και έρχονται από την Μυτιλήνη, από τη Λίμνο, από τη Γερμανία, από την Τουρκία, από την Αθήνα, από τη Βέρεια, από την Νάουσα, από την Κοζάνη, από όλη την Ελλάδα και από δύο χώρες του εξωτερικού. Λοιπόν, φέτος, κυρία Σαμαρά, να σας γυρίσω λίγο πίσω στο θέμα των project και να ρωτήσω εάν έχει περιέλθει στην γνώση σας το περιεχόμενο των εισηγήσεων των παιδιών, διότι είμαι σίγουρη πως από αυτές τις έρευνες είναι βέβαιο ότι έχουν προκύψει πολύ σημαντικά πράγματα. Και αν θα μπορούσατε βεβαίως να μας μεταφέρετε κάποια από αυτά. Να σας μεταφέρω μία περίπτωση ενός ρομπότ που έχουν φτιάξει κάποια παιδιά από το Νέο Φάληρο, από την Αθήνα, που θα φέρουν το ρομπότ αυτό
το οποίο έχουν κατασκευάσει τα ίδια τα παιδιά και το οποίο ρομπότ θα μπορεί να ανιχνεύει, όπως το κατάλαβα κι εγώ, ναι, και να βρίσκει, να εντοπίζει σκουπίδια κάτω από το νερό. Νομίζω ότι είναι μια ιδέα πραγματικά που αγγίζει έτσι, τη δουλειά που θα έκανε ένας επιστήμονας. Εμένα, κυρία, πράγματι. Εμένα, κυρία Σαμαρά, μου έρχεται στο μυαλό μια... Υπάρχουν δουλειές που έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά. Μια πιο εύκολη που να χαρίζει έξω. Όχι, όχι, θα έλεγα. Με αφορμή το συνέδριο αυτό και τα αποτελέσματα που θα έχουμε, μου ήρθε στο μυαλό η είδηση αυτή που διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα για τον 15χρονο, ο οποίος ουσιαστικά... Με ένα απλό τεστ διαγνώστηκε καρκίνο. Μια απλή εξέταση, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απλό και πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Μιλάμε για έναν 15χρονο, ο οποίος βρήκε, ανακάλυψε μια μέθοδο, μια πολύ απλή εξέταση, ναι, για τη διάγνωση του καρκίνου. Το άκουσα τελευταία, στο Johns Hopkins, ναι, ναι, ναι. Και γιατί σωστά, όχι πραγματικά μέσα... θα έλεγα ακριβώς αυτό, δηλαδή... λίγο να διαχωρίσουμε το πώς μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι, γιατί έβλεπα μια μαθήτρια μια μέρα η οποία διάβαζε πολλές ενότητες από την ιστορία και της είπα μάλιστα ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη για να μπορεί να θυμάται όλα αυτά τα πράγματα και μου είπε, κυρία Σαμαρά, δεν είμαι πολύ έξυπνη, το μόνο που κάνω είναι να αποστηθίζω και νομίζω έχω ότι σε μια-δύο εβδομάδες δεν θα τα θυμάμαι αυτά. Άκουσα και εγώ την είδηση αυτή για το παιδί από το Johns Hopkins. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν δώσουμε στα παιδιά τις δυνατότητες να κάνουν πραγματική έρευνα, με την καθοδήγηση βέβαια ενός καθηγητή, με την καθοδήγηση ανθρώπων που ξέρουν κάτι παραπάνω, τα παιδιά έχουν όλες τις δυνατότητες σήμερα να ακολουθήσουν αυτό το χώρο, να αγαπήσουν την έρευνα, να αγαπήσουν την επιστημονική σκέψη και να προκύψουν τέτοια αποτελέσματα που ίσως δεν θα τα περιμέναμε. Και βέβαια να μην παραλείψουμε να τονίσουμε, κυρία Σαμαρά, την παρουσία του ακαδημαϊκού, του καθηγητή του Κέμπριτζ, του δόκτωρα Αθανάσιου Φωκά, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Το Κολέγιο Ανατόλια επιχείρησε και κατάφερε φέτος να φέρει πραγματικά διακεκριμένους ανθρώπους, διακεκριμένους επιστήμονες, καθ' όλη τη διάρκεια του ACTAC. Ο πρώτος είναι ο ακαδημαϊκός, όπως είπατε, το νεότερο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Αθανάσιος Φωκάς, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου στην τελετή έναρξης. Αργότερα, και τον προλογίζει βέβαια ο κύριος Μασαλάς, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της μέρας, το απόγευμα, θα μιλήσει ο κύριος Τζον Ζάκος, ο οποίος είναι ειδικός στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης από την Αυστραλία. Και την επόμενη μέρα έχουμε την κυρία Δέσποινα Χατζηφωτιάδου από το ΣΕΡΝ, στις 10.30 το πρωί πάλι στο Κολέγιο Ανατόλια, η οποία θα μας μιλήσει για τα πρόσφατα αποτελέσματα από τα πειράματα στο ΣΕΡΝ. Πολύ σπουδαίες επιστημονικές παρουσίες λοιπόν στο ACTAC. Είναι, ξέρετε, όλοι διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού. Νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να ξέρουμε ότι η Ελλάδα διακρίνεται παντού και γιατί όχι πλέον και μέσα στη χώρα μας. Καλή επιτυχία στο φετινό ACTAC, ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σαμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, 9 η ώρα. Άρα λοιπόν περνάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Και επανερχόμαστε βέβαια να δούμε τι γίνεται με το νέο.